κάνει εσύ τώρα. Τα ζώα μας, τα λαχανικά μας, τα φούρνα μας, γιατί οι ζωές μας έχουν αλλάξει, οι ζωές μας. Καταλάβετε το επιτέλους. Αυτή είναι η τρίτη κινητοποίηση. Τα προβλήματα νομίζω τα γνωρίζετε, είναι ήδη έχουμε κάνει το υπόμνημα μαζί με την Παναγιούδα ως τοπικό συμβούλιο υπό μου και με τους συλλόγους όλοι μαζί. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Δεν μπορεί μια παιδιά μέσα σε ένα κέντρο φιλοξενίας που λέγεται Μόρια να είναι 3.500 κόσμος και να μπαίνουν, βγαίνουν μέσα ανεξέλεγκτα. 3.500 κόσμος, κέντρο φιλοξενίας. Πού ακούμε με ανθρώπους, τους έχει κάνει και αυτή η μάνα και πατέρα. Αλλά μπορείτε να μου πείτε εμείς τι φταίμε, τέτοιο βάρος. Τα κάβουν τα χωράφια, να μην το πω επίσημα δηλαδή. Τα λίμματα από αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα πάνε να κατορίσουν, με συγχωρείς. Τα λίμματα τρέχουν μέσα στο ποτάμι, μέσα στο κύμαρο. Ιστία μολύνσεως και δεν δίνει σημασία κανένας. Ο καθαρισμός, ο εξωτερικός, μηδέν. Το αυτονόητο. Ζητάμε ένα περιοριστικό 24 ώρες το 24ωρο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι καθημερινώς μας κάβουν. Και κάθε φορά κάνει το ότι τι γίνεται ρε παιδιά, πάλι μας κάψαν. Δεν μπορεί να είναι ένα μόνιμο πυροσβεστικό εκεί συνέχεια, ανά πάσα στιγμή δηλαδή να σβήσει τη φωτιά. Δεν νομίζω ότι είναι παράλογο αυτό το πράγμα δηλαδή. Ο κ. Μουζάλας προσωπικά και σε μένα και στο Γενικό Μετέα είπε ότι μετά τη συνάντηση αυτή θέλει να διαβάσουμε τα αιτήματα και ό,τι άλλο έχει δεχτεί εδώ να τον ενημερώσει για να δει τι μπορεί να από αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν να τα αντιμετωπίσει. Σίγουρα μέσα σε αυτά τα προβλήματα, ένα άλλο που είχα εντοπίσει και εγώ που είχα τεθεί στον τύπο, ήταν και κάποιες τελευταίες ζημιές που γίνανε στους γύρω χώρους. Δεν ξέρω αν το έχετε μέσα. Θα σου λέω ότι τα προσέχω όλα αυτά, γιατί προσωπικά λοιπόν, θα υποθύνω και στον συνάδελφο που κατά κάποιο τρόπο έχει μια ένταση, ότι προσωπικά έχω βρεθεί και στη συνάντηση που έγινε στη Μόρια πέρυσι. Και γνωρίζω τα προβλήματα, με τη λιμιώση είμαι, δεν με ξέρω στον τόπο, αλλά και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι. Δεν είμαι πολιτικός, είμαι υπηρεσιακός. Σίγουρα έχετε το λόγο μου και έχω και την υποχρέωση, όχι μόνο έχω το λόγο, να μεταφέρω όλα αυτά που μου είπατε αναλυτικότατα και στα πολιτικά πρόσωπα, τόσο στον Γενικό Γραμματέα, όσο και στον Υπουργό και στον Υπουργό του κ. Μουζάλα.